Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την συγγραφέα, την αγαπητή συγγραφέα των Ελλήνων και όχι μόνο, την κυρία Λένα Μαντά. Καλώς ορίσατε στο News Cab, κυρία Μαντά. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα σας περιμένουμε στο Ηράκλειο, όπου στις 7.30 το απόγευμα, σήμερα Τρίτη, 4 Ιουνίου, στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη, στη 1821, θα μας παρουσιάσετε το τελευταίο σας βιβλίο. Ήρθε ο μήνας Μάιος, σταθερό χρονικά το ραντεβού σας, για να μας παρουσιάσετε το τελευταίο σας βιβλίο, που θα έλεγα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά επιστρέφει από ένα παλιό βιβλίο που είχε γίνει μεγάλο bestseller. Το βιβλίο που κυκλοφορήσατε πριν από λίγο χρονικό διάστημα έχει τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, 17 χρόνια πέρασαν». Και το πρώτο ερώτημα είναι, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε, που σας έκανε να συνεχίσετε με διλογία μετά από τόσα χρόνια το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που είχε γίνει τεράστια επιτυχία? Ναι, το πρώτο σπίτι δίπλα στο ποτάμι κυκλοφόρησε το 2007 και η αλήθεια είναι ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ναι. Άγγιξε στις συνειδήσεις τα όρια του μύθου, τη συνείδηση των αναγνωστών. Δεν είχα σκοπό να το συνεχίσω, παρόλες τις προτροπές από τον εκδοτικό μου οίκο και κυρίως από την κυρία Πόπη Γαλάτουλα, που ήταν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων. Εξαιρετική, εξαιρετική, ναι. Όντως, παρόλες τις προτροπές του κόσμου, δεν το αποφάσιζα και ίσως και να μην το αποφάσιζα ποτέ, γιατί δεν ήμουν έτοιμη. Απρόσκλητα, αναπάντεχα, μου ήρθε η πρώτη σκηνή από το νέο βιβλίο, όταν παρακολουθούσα τις πρόβες, διότι το χειμώνα του 22, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι ανέβηκε σε θεατρική παράσταση. Παρακολουθώντας λοιπόν τις πρόβες για την προετοιμασία της παράστασης αυτής, εμένα μου ήρθε απρόσκλητη η πρώτη σκηνή με την οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει το βιβλίο. Και τότε είπα, ναι, τώρα μπορώ να προχωρήσω, τώρα μπορώ να δουλέψω, τώρα ξέρω από πού θα το πιάσω και πού θα το τελειώσω. Το ενδιάμεσο δεν ήταν τόσο απλή υπόθεση, αλλά αρχή και τέλος είχα. Ναι, ναι. Και έτσι ξεκίνησα να το γράφω. Βιβλία, σπάνια βλέπουμε ένα ελληνικό βιβλίο της λογοτεχνίας να γίνεται διλογία και τριλογία. Εσείς το καταφέρνατε αυτό με επιτυχία. Άρα εγώ να βάλω το ερώτημα, ίσως κάποια στιγμή να συμπληρωθεί η τριλογία? Όχι, δεν νομίζω, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο, όχι, πια ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Δηλαδή, στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι είχαμε τη Θεοδόρα και τις 5 κόρες της. Εδώ ξεκινάμε με τις 5 κόρες για να περάσουμε στην επόμενη γενιά, που αυτός είναι ο τίτλος, ο υπέρτιτλος του βιβλίου, η επόμενη γενιά, που είναι οι εγγονές της Θεοδόρας, είναι 6 κορίτσια, λίγο πριν τα 30 και λίγο μετά τα 30. Όπου εδώ θα δούμε τις δικές τους διαδρομές, πάντα σε αναφορά όμως με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και ως αυτό αντιπροσωπεύει τελικά. Είναι 6 ζωές διαφορετικές, πιο καθημερινές οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα 6 κορίτσια. Από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από μία αρρώστια μάστιγα, παρένθετη μητρότητα, όνειρα που τα κυνηγάμε για να τα φτάσουμε, δεν μας έρχονται από μόνο τους, μέχρι και κακοποίηση. Δηλαδή, όλα, η δεύτερη διαφορά που έχει το πρώτο σπίτι με το δεύτερο είναι ότι ενώ στο πρώτο σπίτι δεν άφησα και άντρα να επιβιώσει, η αλήθεια είναι αυτή. Στο δεύτερο όμως, οι άντρες παίζουν καθοριστικό ρόλο, είτε με θετικό πρόσημο είτε με αρνητικό πρόσημο, στην εξέλιξη της ιστορίας των κοριτσιών. Έρχεστε λίγο στο δεύτερο βιβλίο, στην πιο σύγχρονη εποχή. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι, πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο κοντά στο σήμερα, χωρίς να είμαστε στο σήμερα, δηλαδή δεν φτάνουμε στο 2024, ούτε στο 2023, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζουμε πιο γήινες καταστάσεις και προκλήσεις. Η λέξη τώρα μου δημιουργεί το επόμενο ερώτημα, μιας και μιλήσετε για το γήινο. Έχω ακούσει αναγνώστες, σας φανατικούς, απλούς αναγνώστες που διαβάζουν το χρόνο 6-7 βιβλία. Γιατί τους λέω διαβάζετε Λένα τη Μαντά και δεν διαβάζετε κάποιους άλλους? Είστε σταθεροί με τη Λένα τη Μαντά? Αυτό μου απάντησαν, γιατί γράφει γήινα. Ναι.
Επιλέγω, όχι επιλέγω, αυτός είναι ο τρόπος. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος που γράφω. Αυτά μου αρέσει και εμένα να διαβάζω. Ναι. Να είναι απλά κατανοητά, κοντά στον αναγνώστη. Τον να μέσο αναγνωρίζει, αναγνώστη, ναι. Στο μέσο αναγνώστη να αναγνωρίζει καταστάσεις της διπλανής του πόρτας ή και της δικής του. Και όλα αυτά με την αλήθεια μου, αυτή που κουβαλάω συγγραφικά τόσα χρόνια. Και διαβάζοντας να χαίρεται και πνευματικά και ψυχικά. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Ναι, πάντα πίστευα ότι τα βιβλία οφείλουν και είναι. Σωστά. Ταξίδια μυαλού και ψυχής. Σωστά. Είναι η δική μας διέξοδος, το δικό μας καταφύγιο. Η καραμέλα, αν θέλετε, των ενηλίκων. Ναι. Δηλαδή, η καθημερινότητά μας μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά το βράδυ, το απόγευμα, όποια ώρα της μέρας επιλέξουμε εμείς να ξεφύγουμε λίγο, να ζήσουμε χίλιες άλλες ζωές, μακριά από τη δική μας. Να φορτίσουμε με άλλα λόγια τις μπαταρίες μας. Ξεκουράζεσαι με τέτοιες ιστορίες. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση για σας και δεν είναι μια εύκολη υπόθεση γενικά για την ελληνική λογοτεχνία, γιατί μεταφράστηκε από την Amazon και πούλησε 100.000 αντίτυπα στην αγγλική έκδοση. Στην αγγλική έκδοση με το που βγήκε έγινε, ναι, αυτό το άλμα. Ακόμα συνεχίζει δηλαδή να πουλάει, ναι, εκεί. Ναι. Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο έχει ένα περίεργο αστέρι και από την άλλη μεριά το να γράψω τη συνέχεια όταν το ξεκίνησα θα έλεγα ότι παρά την εμπειρία μου είχα και άγνοια κινδύνου. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό. Πήγα να αναμετρηθώ και αναμετρήθηκα με ένα μύθο. Γιατί αυτό το πρώτο σπίτι απέκτησε, σας είπα, μυθικές διαστάσεις στη συνείδηση των αναγνωστών. Είναι ένα βιβλίο που λατρεύτηκε κυριολεκτικά. Και ακόμα. Άρα λοιπόν πήγα να αναμετρηθώ με ένα μύθο, να αναμετρηθώ με τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι πολύ δύσκολο να καταρρύψεις ένα μύθο. Και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς αυτό δεν το σκέφτηκα όταν το έγραφα. Όταν το παρέδωσα, όταν άρχισαν οι διεργασίες τύπου επιμέλεια, εξώφυλλα, οπισθόφυλλα και όλα αυτά τα βαρετά που ακολουθούν, ναι, τη ρομαντική διεργασία της συγγραφής, τότε είπα, όπα, εδώ έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Ναι, εμπεριέχεται ο κίνδυνος, θα κάνω την επιτυχία του μύθου, θα τον προσεγγίσω, θα τον ξεπεράσω ή θα απογοητευτώ? Όχι, όχι, δεν είχα τέτοιες προσδοκίες. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να αγγίξω. Όχι, το πρώτο ποτάμι δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να το αγγίξω ποτέ. Αλλά τουλάχιστον επειδή έχουν αρχίσει πλέον οι πρώτες κριτικές αναγνωστών, ναι, αυτές που περιμένω πάντα με ανυπομονησία, είναι ενθουσιώδεις. Κάποιοι μάλιστα τόλμησαν να πούν είναι καλύτερο από το πρώτο. Ναι. Κυρία Μαντά, προλαβαίνετε να διαβάζετε? Κοιτάξτε, όσο γράφω δεν διαβάζω. Τώρα αυτές τις, από τον καιρό που τελείωσα, γιατί εγώ τώρα ολοκλήρωσα και το βιβλίο που γράφουμε μαζί με την Κλέρη τη Θεοδόρου, την τέταρτη γυναική υπόθεση. Ναι. Επίσης έχω ολοκληρώσει και το βιβλίο το καινούργιο του 25. Άρα λοιπόν είναι η περίοδος. Πάτε μπροστά ένα χρόνο, έτσι. Ναι, 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 κατά ένα χρόνο, ναι. Μπράβο σας. Οπότε τώρα, ναι, ξεκινάει μια πολύ όμορφη περίοδος για μένα. Ναι. Ξεκίνησα ήδη, συσσωρεύω βιβλία, ξέρετε, όλη τη χρονιά. Αυτό θέλω να το διαβάσω, εκείνο θέλω να το διαβάσω και τώρα έχει αρχίσει η εποχή που η Ντάνα αρχίζει να δουλεύει. Είναι, και να... είναι το καθιερωμένο κομμωδίνο με τους πύργους βιβλίων δίπλα. Μπράβο. Ναι, αυτό, ναι, ναι, αυτό, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Σε μένα στο δικό μου το σπίτι, σε λίγο θα βγούμε εμείς για να μπουν τα βιβλία, ναι, αλλά εν, ναι, πάση περιπτώσει. Ναι. Ξεκίνησα ήδη και διάβασα τη Χείρα της Λίμνης Μπλεντ της Μαρίας Παναγοπούλου και ενθουσιάστηκα. Ναι. Τώρα έχω πιάσει τη βιογραφία της Μαρινέλλας από τον Ξανθούλη. Ναι, ναι, τώρα σε αυτό είμαι εγώ, μάλιστα. Ναι, που λατρεύω τη γραφή του ούτως ή άλλως του κύριου Ξανθούλη. Ο Ξανθούλης, ναι, έχει χάρισμα, ναι, ναι, στη γραφή. Ναι. Έχει χάρισμα ο, ναι, άνθρωπος, ναι, ναι, και το απολαμβάνω. Και στη βαλίτσα μου, βέβαια, κουβάλισα και στην Κρήτη αρκετά βιβλία, τα οποία ελπίζω ότι θα μπορέσω. Κουβάλισα δύο βιβλία για να έχω να επιλέξω, γιατί πάντα διαβάζω. Σας αγαπάνε οι αναγνώστες, όχι μόνο για το περιεχόμενο των βατών, των γήινων βιβλίων που τους προσφέρετε, κυρία Μαντά, αλλά επειδή είστε και ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός, δεν είστε δίστροπος όσον, όχι, αφορά στους αναγνώστες σας και στους, ναι, στον καθημερινό άνθρωπο. Ξέρετε, σας το καταλογίζω αυτό στα θετικά σας. Γιατί σας όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τα νεύρα μας, έχουμε και τα άγχη μας. Ναι, ναι. Αλλά σε αυτό όταν βγαίνεις από το σπίτι σου, ναι, για να συναντήσεις τους αναγνώστες,
Δεν έχεις δικαίωμα να είσαι δίστροπος, γιατί σωστά. Τουλάχιστον σε μένα έχουν προσφέρει απλόχερα την αγάπη τους εδώ και 20 χρόνια ναι. που είμαι στα εκδοτικά δρόμενα, τέλος πάντων. Και πρέπει, όπως και το λέω και σε όλες μου τις παρουσιάσεις, ότι οι αναγνώστες πρέπει να καταλάβουν ότι η δύναμή μας, εμάς των συγγραφέων, είναι αυτοί οι ίδιοι οι αναγνώστες. Αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν εντός εισαγωγικών κυβερνήσεις. Σωστά. Όπως ένας ηθοποιός ανεβαίνει από τους θεατές και το κοινό που τον ακολουθεί, το κοινό έχει τη δύναμη στα χέρια του. Αυτό αποφασίζει ποιον θα ανεβάσει, ποιον θα κατεβάσει. Άρα λοιπόν θα ήταν τουλάχιστον αχάριστο από μέρους μου. Ναι, σίγουρα όλοι έχουμε προβλήματα και δεν περνάμε πάντα την καλύτερη περίοδο της ζωής μας. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου, πρέπει να έχεις επίγνωση ποιος πας να συναντήσεις. Και πρέπει να δώσετε στον κόσμο, να δώσετε, ναι. Ναι, να τον καλύτερο εαυτό. Μ' αρέσει στις παρουσιάσεις. Δεν μιλάω πάρα πολύ για το βιβλίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο αναγνώστης είτε θα το διαβάσει, είτε όχι, είτε αργότερα. Γιατί υπάρχει και αυτή η λογική που επίσης την τονίζω στις παρουσιάσεις μου. Δεν υπάρχει παλιό βιβλίο. Δεν υπάρχει κάθε βιβλίο. Τη στιγμή που θα το πάρουμε στα χέρια μας. Έχει την αξία. Εφόσον δεν το έχουμε διαβάσει, είναι ένα καινούριο βιβλίο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Επειδή μου μιλήσατε για πύργους βιβλίων, το επόμενο ερώτημα είναι e-book, audiobook. Θέλω την άποψή σας. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά είναι μέσα στην πρόοδο ναι. και στην τεχνολογία που εξελίσσεται. Τα e-books θεωρώ ότι λύνουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από οικολογικό πια φετό, λιγότερη κατανάλωση χαρτιού. Σωστά. Ούτως ή άλλως, εδώ που τα λέμε, το χαρτί και αυτό που έχει, είναι σαν χρηματιστήριο πλέον στις μέρες μας, έχει φτάσει να ανεβάσει το κόστος των βιβλίων στα ύψη. Γιατί οι εκδότες κάθε φορά που πάνε να αγοράσουν χαρτί το βρίσκουν πιο ακριβό από την προηγούμενη φορά ή από την προηγούμενη εβδομάδα έστω. Άρα λοιπόν λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα α. Β, είναι πολύ βολικό για αυτούς που όπως εγώ κοντεύουμε να εξοριστούμε από το σπίτι μας λόγω των βιβλίων που υπάρχουν μέσα σε αυτά. Και τρίτον, άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό και δεν έχουν δικούς τους εδώ, έχουν φίλου. Τη δυνατότητα, ναι ακριβώς, έχουν τη δυνατότητα να μην χάνουν την επαφή με τα ελληνικά εκδοτικά και να παρακολουθούν τους αγαπημένους τους συγγραφείς έστω και έτσι. Δεν λέω ποτέ ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο θα φτάσει το έγχαρτο, ναι, ναι. Με τίποτα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε στις εκδόσεις ψυχογιός, ότι επειδή βγήκαν τα ασανσέρ δεν καταργήθηκαν οι σκάλες. Σωστά. Και ούτε θα καταργηθούν ποτέ. Σωστά. Όσο για τα audiobooks, στις μεγάλες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα, πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στο δρόμο για δουλειά γερνούν στο οδόστρωμα κολλημένοι στην κίνηση. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, ναι, καλά είναι τα ραδιόφωνα και τα τραγούδια, αλλά κάποιοι θέλουν κάτι να ακούνε, κάτι που να τους ταξιδέψει την ώρα που βρίσκονται κολλημένοι και εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε νταλίκες και αυτοκίνητα. Το audiobook λοιπόν έχει προσφέρει αυτή την εναλλακτική, αυτή τη διέξοδο. Έχει το σταθερό αναγνωστικό του κοινό. Άρα κάθε κατηγορία έχει τη χάρη του, λέτε. Ναι, ναι. Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Το οποίο αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια τους, γιατί έχουν και αυτοί δικαίωμα, ξέρετε, στο να διαβάσουν έστω και έτσι ένα βιβλίο, να το γνωρίσουν. Άρα λοιπόν, κάθε είδος έχει το λόγο που υπάρχει και που δικαιολογεί την ύπαρξή του βεβαίως και τη χρησιμότητά του. Η Λένα Ιμαντά, η οποία ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια το 5, αν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο σας βιβλίο. Το 1. Το 2001. Μετάλλαξα εκδότη και ξαναβγήκα στα εκδοτικά το 2005 με τις εκδόσεις ψυχογιός και το βάλσι με 12 θεούς. Επίσης το έχω διαβάσει αυτό, δεν τα έχω διαβάσει όλα σας, γιατί είναι και πολύ το συγγραφικό, η συγγραφική παραγωγή στην Μόνο Ελλάδα. Μόνο μην με ρωτήσετε πόσα βιβλία έχω γράψει, δεν τα θυμάμαι ποτέ. Όχι, ναι, σωστά, δεν είναι αυτό το ερώτημά μου, κύριε Μαντά. Η Λένα Ιμαντά των 2,3, το επαναλαμβάνω καθαρά, 2,3 εκατομμυρίων αντιτύπων. Και έχει αλλάξει αυτό το νούμερο, έχουμε ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια. Τα 2,5 εκατομμύρια, μάλιστα. Έχετε πει λοιπόν ότι η συγγραφή είναι παράνοια αλλά και έρωτας. Εξηγήστε μου λίγο. Κοιτάξτε, αυτές οι δύο έννοιες για μένα είναι λίγο συνώνυμες, διότι ο έρωτας σε οδηγεί στην παράνοια και όταν είσαι ερωτευμένος δεν είσαι και πολύ λογικός. Δηλαδή είναι δύο έννοιες που δεν ταυτίζονται, η λογική και ο έρωτας. Η συγγραφή λοιπόν είναι ένας έρωτας που κρατάει όσο γεννιέται το βιβλίο και όσο το γράφεις. Σε οδηγεί στην παράνοια γιατί
δεν μπορείς να αποχωριστείς το αντικείμενο του πόθου σου, ακόμα και όταν νιώθεις ότι η πλάτη σου είναι διαλυμένη μετά από 6 και 7 και 8 ώρες δουλειάς στον υπολογιστή, ότι τα χέρια σου πονάνε και παρόλα αυτά λες λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και αυτό δεν είναι το λες και το πιο λογικό πράγμα στον κόσμο. Και επιπλέον, και εμείς οι συγγραφείς μην νομίζετε ότι είμαστε με τα καλά μας. να τα λέμε. Και αυτά έχουμε διαφορετική οπτική των πραγμάτων, αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά καταστάσεις, γράφουν αλλιώς μέσα μας και κάποια στιγμή βγαίνουν και στο χαρτί. Άρα λοιπόν όλα αυτά αν τα ενώσετε μαζί, καταλαβαίνετε γιατί η συγγραφή είναι και έρωτας και παράνοια. Εντάξει, και γιατί είστε γιαγιά πρόσφατα και γι' αυτό εγώ δικαιολογώ. Και εκεί πάει και λίγο η παράνοια ότι είστε ο άνθρωπος που σηκώνεται 4 και 5 τα ξημερώματα. Ένας καθημερινός άνθρωπος δεν σηκώνεται 4 και 5 τα ξημερώματα. Αυτό είναι ο έρωτας και η παράνοια μαζί που λέγαμε. Μπράβο, για να προλάβεις να δεις και να γευτείς τον έρωτά σου, το κάνεις απερίσπαστο σε μία ώρα που κανένας δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει. Μία ώρα που επικρατεί απόλυτη σιωπή. Και δεν φαντάζεστε πόσους ήχους έχει η σιωπή. Σωστά. Τελευταίο ερώτημα, δεν ξέρω, να μας δώσετε μια πρόγευση. Σε ποιο τομέα κινείται το επόμενο βιβλίο το Μάιο του 25 που θα δούμε και θα κυκλοφορήσει από το ψυχογειό? Το επόμενο βιβλίο κινείται σε πολύ πιο καθημερινή σύγχρονη εποχή. Πολύ σύγχρονη εποχή. Πάλι γύρω στα 30 είναι οι ήρωές μου. Και αυτό που έχω να πω για αυτό το βιβλίο και μου έχει δώσει τεράστια χαρά είναι ότι πήρα τον τίτλο που ήθελα και τον τοποθέτησα, γιατί όσο έγραφα το βιβλίο και οι ήρωές μου όπως και εγώ ως εθνικό τους ύμνο είχα ένα συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο ήθελα τον τίτλο του για το βιβλίο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πήραμε την έγκριση από τον κύριο Θεοφάνους. Και έτσι το βιβλίο θα κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Κόκκινη γραμμή». Μάλιστα. Μας δίνετε εδώ πέρα και μια είδηση, δεν ξέρω αν το έχετε πει κι αλλού. Πάντως, καλώς. Στις παρουσιάσεις μου μόνο. Ναι. Καλώς να ορίσετε στο Ηράκλειο απόψε, επαναλαμβάνω, 7:30 βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης στη 1821. Νομίζω οι Ηρακλειώτες και οι Ηρακλειώτισσες θα σας τιμήσουν. Ποιες είναι κυρίως οι ηλικίες των αναγνωστών και αναγνωστριών σας? Από 15 μέχρι 115. Αυτό είναι. Αυτή είναι επιτυχία. Είναι μυστικό. Είναι χάρισμα. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαντά, για τη συνέντευξη αυτή. Ραντεβού το βράδυ, λοιπόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.